Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο να επικοινωνήσουμε με Skype με τον βουλευτή Άρτας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Στήλιο. Κύριε Στήλιο, καλησπέρα από τα Γιάννενα. Καλησπέρα κύριε Ντόκα, καλησπέρα σε όλους τους ηπειρώτες, τηλεθεατές του ITV. Κύριε Στήλιο, να ξεκινήσουμε βέβαια από τον κορονοϊό. Εσείς έχετε μέρες τώρα που στην Άρτα δεν έχετε κρούσματα επιβεβαιωμένα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ, γιατί πάντοτε υπάρχει ο κορονοϊός. Επιβεβαιωμένα κρούσματα όμως δεν έχετε αυτή τη στιγμή. Εδώ στα Γιάννενα, πριν ελάχιστη ώρα, ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 10 νέα κρούσματα. Στα Γιάννενα έχουμε συνεχώς μεγάλους αριθμούς, συγκριτικά μεγάλους αριθμούς, αναλογικά με τον πληθυσμό, μεγάλους αριθμούς κρούσματων κορονοϊού τελευταία. Στην Αττική επίσης έχουμε ρεκόρ σήμερα κρούσματων, 460 συνολικά στη χώρα, 207 είναι στην Αττική. 85 διασωληνωμένοι. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η πανδημία? Ακούστε, φαίνεται ότι έχουμε το δεύτερο κύμα της πανδημίας, όπου σε διάφορες περιοχές της χώρας μας, κυρίως στην Αθήνα, στην Αττική, όπως είπε και ο καθηγητής Τσιόδωρας προχθές στις δηλώσεις του, δεν έχουμε λάβει το μήνυμα. Άρα σημαίνει ότι σε αυτές τις περιοχές πρέπει και οφείλουμε να προσέξουμε περισσότερο. Μα υπάρχουν πλέον, από ό,τι διαπιστώνουμε, κρούσματα και στη δική μας την περιοχή, στην Ήπειρο. Στην Άρτα, ευτυχώς για μας, δεν έχουμε κρούσματα επιβεβαιωμένα. Δεν έχουμε κάποιους οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Άρτας. Έχουμε όμως κρούσματα επιβεβαιωμένα στα Γιάννενα. Και από όσο γνωρίζω, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι νοσηλεύονται. 9 άτομα αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό. Ναι, στη Λιμωδόν. Ναι. Αυτό μας χτυπάει ένα καμπανάκι. Να προσέξουμε όλοι περισσότερο, να είμαστε. Να έχουμε το νου μας εδώ, να ακολουθήσουμε τις οδηγίες, αυτά τα οποία έχουμε πει κατά επανάληψη πολλές φορές ξανά και ξανά. Αυτή είναι η συνταγή, είναι μία, να γίνεται καλή σωστή απολύμανση των χεριών ειδικά, να μην να φοράμε μάσκα πάντοτε σε κλειστούς χώρους, διότι ο αόρατος εχθρός είναι εδώ και δεν γνωρίζουμε, είναι δίπλα μας, μπορεί και εκεί που είμαστε πιο πλέον ανυποψίαστη, εκεί που η συνήθεια λέει ότι γιατί να συμβαίνει εδώ, γιατί να μένει σε αυτό το χώρο, να υπάρχει κορονοϊός σε μια επιφάνεια από κάποιον τρίτο που βρέθηκε κάπου αλλού. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς πώς προέλθει, αλλά μπορεί αυτός ο ιός να είναι ακόμα και στον χώρο που δεν θα μας περνούσε ποτέ από το νου ότι μπορεί να βρεθεί εκεί. Έτσι. Τώρα, από την αντιπολίτευση και περισσότερο από το ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι δεν ήσασταν έτοιμη κυβέρνηση, ενώ τα κατάφερε στην πρώτη φάση. Στη δεύτερη φάση δεν ετοιμάστηκε επαρκώς, δεν ετοίμασε επαρκώς. Τα συστήματα υγείας, με τα σχολεία έγιναν λάθη και διάφορα άλλα. Σας καταγγέλουν από την αντιπολίτευση. Τι απαντάτε δημόσια για την ετοιμότητα όσον αφορά στη δεύτερη φάση του κορονοϊού που είναι εδώ και είναι ισχυρότατη το δεύτερο κύμα? Καταρχήν, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Θέλουμε να είμαστε σε λειτουργία. Θέλουμε να αποφύγουμε ένα καθολικό lockdown. Πιστεύω ότι όλοι μας θέλουμε να το αποφύγουμε. Γιατί θέλουμε να αποφύγουμε το καθολικό lockdown, αυτό που δηλαδή αποφασίστηκε και κάναμε όλοι μας και πειθαρχήσαμε την περασμένη άνοιξη, διότι αυτό φέρνει πολύ μεγάλες συνέπειες στην κοινωνική ζωή, στην συνοχή, στην οικονομική ζωή, έχει πολύ μεγάλες συνέπειες. Δεν πάβει σε καμία περίπτωση να είναι πρώτη προτεραιότητα η διαφύλαξη της ανθρώπινης υγείας, η διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής. Λοιπόν, αλλά έχουμε πει ότι το νικήσαμε στην πρώτη φάση τον κορονοϊό, μπορούμε στη δεύτερη φάση να τον διαχειριστούμε. Έγιναν τα βήματα τα οποία όφιλε να κάνει η κυβέρνηση σε αυτή τη δεύτερη φάση. Ποια είναι? Να οργανώσει πολύ καλά το σύστημα υγείας. Τι να κάνει οργανώσει δηλαδή? Να διπλασιάσει τις μονάδες εντατικής θεραπείας στη χώρα, όπως και το έκανε. Από τα 500 κρεβάτια στις μονάδες εντατικής θεραπείας που υπήρχαν στη χώρα έχουμε πάει πάνω από 1.100. Λοιπόν, όφιλε να ενημερώσει τους πολίτες για να γνωρίζουν πώς να πρέπει να κινηθούν. Βεβαίως. Πήρε περιοριστικά μέτρα εκεί που χρειάζεται. Βεβαίως πήρε περιοριστικά μέτρα όπου χρειάζεται. Δηλαδή, στους κλειστούς χώρους θα πρέπει υποχρεωτικά να φοράμε μάσκα. Στα καταστήματα εστίασης
σε έξω δεν είναι συγκεκριμένα τα άτομα που θα βρίσκονται σε συγκεκριμένους χώρους. Έχουν βγει λοιπόν μια σειρά από οδηγίες, τις οποίες έχουμε καλέσει τον κόσμο να τις εφαρμόσει. Οι οδηγίες δεν είναι μια και έξω, δηλαδή καθονικό lockdown, είναι αρκετές. Ανάλογα με το χώρο που βρίσκομαι, ανάλογα αν είναι κλειστός, αν είναι ανοιχτός, ανάλογα πόσο κοντά πρέπει να βρίσκομαι με τους συμπολίτες μας, ανάλογα με το χώρο εργασίας. Γι' αυτό το λόγο και ληφθήκαν και αποφάσεις για άδειες ειδικού καθεστώτος, για τηλεεργασία, για τις ευπαθείς ομάδες από τους υπαλλήλους. Γι' αυτό και ληφθήκαν αποφάσεις και για καταστήματα μαγαζιά του ιδιωτικού τομέα με το πρόγραμμα συνεργασία, όπου κάποιοι μπαίνουν σε τηλεεργασία ή βγαίνουν μένουν στο σπίτι. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα σύνολο, ένα πλέγμα μέτρων και αποφάσεων τα οποία λήφθηκαν από τη ζωή, τα οποία είναι πιο σύνθετα σε σχέση με τη μία κίνηση του καθολικού lockdown. Καταλαβαίνω ότι η αντιπολίτευση θέλει να πει ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει. Δεν μπορεί να το αποδείξει όμως και δεν μπορεί να πείσει και τους πολίτες για αυτό το οποίο προσπαθεί να ισχυριστεί η αξιωματική αντιπολίτευση. Το ακούω αυτό. Και δεν τους πείτε τους πολίτες, διότι ναι, ξέρουμε ότι είναι μια σύνθετη και πολύ δύσκολη κατάσταση. Αλήθεια. Αλλά όμως ακολουθούνται και τηρούνται τα μέτρα και γι' αυτό χρειάζεται συνεχώς να τα υπενθυμίζουμε, να τα ξαναλέμε σε όλους τους πολίτες. Θέλαμε τα σχολεία να ανοίξουν. Μάλιστα. Βεβαίως και θέλαμε να ανοίξουν τα σχολεία. Με λιγότερους μαθητές ανά τμήμα όμως. Λένε από την αντιπολίτευση και οι μαθητές. Και οι μαθητές της καταλήψης είναι ένα από τα αιτήματα. Ναι. Ξέρετε πολύ καλά ότι το άνοιγμα των σχολείων αφορά 1.200.000 μαθητές. Ναι. Τόσο είναι ο αριθμός των μαθητών στη χώρα. Μαζί με τα πανεπιστήμια φτάνουμε κοντά στο 1,5 εκατομμύριο. Άρα καταλαβαίνετε ότι αφορά σχεδόν το 1/3 του πληθυσμού που έχουν τις οικογένειες που έχουν παιδιά που πάνε στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο. Ναι. Θα πρέπει λοιπόν εκεί σε αυτά τα παιδιά να ακολουθήσουμε ειδικούς κανόνες. Βεβαίως θα μπορούσαμε αυτά τα παιδιά να μείνουν τα παιδιά στο σπίτι. Μα λέμε δεν θέλουμε να σταματήσουμε τη ζωή. Είναι εδώ ο κορονοϊός, θα τον αντιμετωπίσουμε, τον παλεύουμε, θα ζήσουμε μαζί με αυτόν. Γι' αυτό είπαμε θα χρησιμοποιούμε τις μάσκες, μάλιστα, θα βοηθήσουν σε αυτό και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά τα ίδια και οι γονείς. Διότι δεν μπορεί να λέμε θέλουμε λιγότερους μαθητές στην τάξη, αλλά να μπαίνουμε στην τάξη και να μην θέλουν να φορέσουν τη μάσκα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, πολλές φορές θέλουμε να αντιδράσουμε μόνο και μόνο για να αντιδράσουμε. Πρέπει να αποφασίσουμε. Θέλουμε πραγματικά να προστατευτούμε. Θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες των ειδικών. Ωραία. Εγώ συμφωνώ ότι θα ήταν το καλύτερο και το ιδανικό για τη χώρα να έχουμε 15 μαθητές ανά τμήμα. Είναι δυνατόν αυτό να επιτευχθεί? Δεν γίνεται, λέτε, άμεσα αυτό και με μαγικό ραβδί. Μάλιστα. Τι θα έπρεπε να κάνει, και δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε αίθουσες. Τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση? Να έχει καθηγητές στα σχολεία. Έχουν προσληφθεί 32.000 αναπληρωτές μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε εμείς. Και συν 4.500 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι προσλήφθηκαν και εργάζονται φέτος στην ειδική αγωγή. Άρα μιλούμε για έναν αριθμό κοντά στις 39.000 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν προσληφθεί φέτος για να είναι στα σχολεία. Άρα τι κάνουμε? Εξοπλίζουμε τα σχολεία με το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό, όπου οι καθηγητές, οι διευθυντές των σχολείων, οι δάσκαλοι, οι διευθυντές εκπαίδευσης, μαζί με τους δήμους και τις τοπικές αρχές να βρουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Μάλιστα. Δηλαδή, ναι, κύριε βουλευτή, μάλιστα. Αξιολογούνται αυτά που λέτε από τον κόσμο. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στην επικοινωνία. Ναι, κύριε Στήλιο. Η κυβέρνηση όφιλε να φτιάξει το πλαίσιο, πέστε μου. Υπάρχουν απ' την άλλη, πάνω σε αυτό που συζητούμε, στην εκπαίδευση υπάρχουν στη δευτεροβάθμια καταλήψεις, υπάρχουν τα αιτήματα για καλύτερη τήρηση των μέτρων από τους μαθητές. Καταλήψεις υπάρχουν και στην Άρτα, καταλήψεις λυκείων, αρκετές. Το Υπουργείο Παιδείας σκληραίνει τη στάση απέναντι σε αυτή την πρακτική, μιλώντας για μαθήματα στις αργίες, μιλώντας για μαθήματα τα Σάββατα, μιλώντας και απειλώντας τους καταληψίες με απουσίες. Τι λέτε εσείς για αυτό το ζήτημα όλο? Η γνώμη μου και η άποψή μου είναι ξεκάθαρη. Το κλειστό σχολείο είναι σε βάρος των αδύναμων μαθητών και των αδύνατων οικονομικά οικογενειών. Η κατάληψη κλείνει το σχολείο. Δουλεύει
είναι εις βάρος αυτών των κατηγοριών των συμπολιτών μας. Το ανοιχτό σχολείο είναι αυτό που δίνει γνώση και εφόδια στα παιδιά. Άρα το πρώτο, πάνω απ' όλα, είναι το σχολείο ανοιχτό. Δεύτερο, οι χαμένες ώρες διδασκαλίας, οι χαμένες μέρες διδασκαλίας δεν μπορεί να μην διδαχτούν. Είναι υποκρισία να λέμε ότι ολοκληρώθηκε η ύλη, ότι ολοκληρώθηκε η σχολική χρονιά και να δικαιολογούμε τις καταλήψεις και να έχουν γίνει το 50% των μαθημάτων, το 70%, το 80%. Συμμετέχουμε όλοι σε κάτι το οποίο δεν αξίζει στο μέλλον της νέας γενιάς της πατρίδας μας. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας, να εθελοτυφλούμε, να μην εφοδιάζουμε τα παιδιά μας με ουσιαστική γνώση. Και η γνώση, το ξέρετε κι εσείς, μεταφέρεται στο σχολείο. Τι κάνει η υπεύθυνη πολιτεία από την άλλη μεριά? Εκμεταλλεύεται και χρησιμοποιεί κάθε δυνατό μέσο που υπάρχει. Δηλαδή, την τηλεεκπαίδευση, τη διδασκαλία εξ αποστάσεως. Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν πρόβλημα, κάνουν μάθημα εξ αποστάσεως. Όσα παιδιά είναι σε ειδικές ομάδες, θα κάνουν μάθημα εξ αποστάσεως. Αυτό γίνεται και με τις καταλήψεις. Θα γίνεται το μάθημα με τη λεξαία εκπαίδευση. Εκμεταλλευόμαστε την τεχνολογία, τη χρησιμοποιούμε. Μάλιστα. Και τη χρησιμοποιούμε προς όφελος της κοινωνίας. Μάλιστα. Να πάμε στο πανεπιστήμιο. Να σας πω μια κουβέντα. Όσο πιο συνοπτικά γίνεται, γιατί έχουμε κακό ήχο που διακόπτεται. Ακούγεστε βέβαια, ακούγονται οι συλλογισμοί σας, αλλά έχουμε ένα πρόβλημα στον ήχο. Ναι, ναι, κύριε Στήλιο. Ναι. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να νικήσει τα προβλήματα, δεν μπορεί να αποτρέψει τα φυσικά φαινόμενα, δεν μπορεί να αποτρέψει τις εξελίξεις, αλλά έχουμε μια κυβέρνηση η οποία όταν έρχεται το πρόβλημα το πιάνει από δίπλα, το διαχειρίζεται, βρίσκει τις καλύτερες λύσεις και προχωρά και εφαρμόζει αυτές τις καλύτερες λύσεις. Αισθάνεται λοιπόν ο πολίτης ότι έχω απέναντί μου ένα οργανωμένο κράτος, μια κυβέρνηση υπεύθυνη, μια κυβέρνηση με συνέπεια, μια κυβέρνηση η οποία δεν αφήνει ακάλυπτο και δεν αφήνει εκτεθειμένο κανέναν πολίτη. Από το μικρό μαθητή του νηπιαγωγείου μέχρι τους φοιτητές του Πανεπιστημίου. Εδώ πάμε τώρα. Στο Πανεπιστήμιο πάμε τώρα. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Υπήρου, όπως θέλετε το λέτε, και εκεί στα τμήματα της Άρτα. Σήμερα βρέθηκε εκεί ο Πρίτανες, ο Τριαντάφυλλος Αλμπάνης. Έγινε μια συζήτηση για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ο κορονοϊός, αν θα πρέπει να υπάρχει φυσική παρουσία στα μαθήματα που ξεκινούν 12 Οκτώβρη ή εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί εδώ στα Γιάννα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Στην Άρτα είναι μια χαρά σε σχέση με τους αριθμούς του κορονοϊού μέχρι αυτή τη στιγμή. Η απόφαση παίρνεται ανά τμήμα, να το θυμίσω αυτό. Επίσης, είδαμε και το ρεπορτάζ πριν. Επίσης, υπάρχει ένα ζήτημα εκεί με το επίπεδο των τμήματων και το πρόγραμμα σπουδών. Καθώς είδαμε όλοι ότι στις πανελλαδικές εξετάσεις, τις τελευταίες, πέρασαν σε πολλά τμήματα, όχι μόνο στην Άρτα. Πέρασαν κάποιοι που έγραψαν, που έδωσαν μονάδα, που έγραψαν λευκή κόλλα σε κάποιες σχολές, με ελάχιστη βαθμολογία δηλαδή. Τι λέτε, χρειάζεται αναβάθμιση εκεί στην Άρτα, τα τμήματα της Άρτας χρειάζονται νέα προγράμματα σπουδών? Τι λέτε εσείς, για να γίνουν και ελκυστικά, αυτό λέει ο κ. Αλμπάνης, θα τον δούμε στη συνέχεια. Τι λέτε εσείς? Οπωσδήποτε χρειαζόμαστε, ναι, πολλά πράγματα να γίνουν. Εγώ ξεκινώ την σκέψη μου στο συγκεκριμένο θέμα, καταρχήν να πω λέγοντας το εξής. Είναι θετικό το ότι οι Βρετανικές αρχές επισκέπτονται με την Άρτα την πόλη μας και εργάζονται και τους απασχολεί το μέλλον των τμήματων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που βρίσκονται στην Άρτα. Θυμάμαι τα λόγια του νυν Πρίτανη, τότε αντιπρίτανη του κυρίου Αλμπάνη, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής πριν δύο χρόνια. Το 2018, όταν συζητούσαμε για τη συγχώνευση του ΤΕΙ Υπήρου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπου μίλησε να υπάρχουν ξεχωριστοί πόλοι ανάπτυξης του Πανεπιστημίου. Και νομίζω ότι πολύ ορθά η Βρετανική Αρχή ακολουθεί αυτή την τότε αποστροφή, ακολουθεί αυτή την τακτική να ενισχύει
ενισχύσει και τα τμήματά της που βρίσκονται σε άλλες mm-hmm. πόλεις. Και πάνω σε αυτή την κατεύθυνση είναι πολλά αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν και θέλουμε να γίνουμε. Τι είναι αυτά? Καταρχήν χρειαζόμαστε ανθρώπινο δυναμικό. Να. Καλούς καθηγητές υψηλών προσόντων, διακεκριμένων, οι οποίοι θα στελεχώσουν και θα στείλουν ένα μήνυμα ότι εδώ παρέχεται γνώση, εδώ γίνεται έρευνα, εδώ είναι πραγματικά είναι ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στα τρία τμήματα που υπάρχουν στην να. Να. Άρτα που γίνεται αξιόλογη δουλειά, άρα αξίζει να στείλω το παιδί μου, τον ανιψιό μου, αυτό να πάει σε αυτά τα τμήματα. Αυτό είναι το δεύτερο. Το δεύτερο είναι ότι χρειαζόμαστε όντως, όπως το λένε οι Βρετανικές αρχές, ευέλικτα, σύγχρονα προγράμματα και σπουδών. Προγράμματα σπουδών, βεβαίως, να ακολουθήσουμε τις κατευθύνσεις που υπάρχουν. Λειτουργούνται στην κοινωνία και στην αγορά. Γιατί δεν μπορεί να σπουδάζουμε αντικείμενα τα οποία δεν είναι χρήσιμα. Και τρίτον, σωστά, ναι. Θα προσθέσω εγώ μια ναι. παράμετρο άλλη. Θα πρέπει να ξαναδούμε αυτά τα προγράμματα σπουδών σε αντικείμενα τα οποία δεν παρέχονται σε πολύ μεγάλο αριθμό και από άλλα τμήματα στη σωστό χώρα. Είναι, δηλαδή σωστό δεν μπορεί είναι. Να έχουμε 10 τμήματα, να πάμε και σε προγράμματα σπουδών που να υπάρχουν 3 τμήματα στη χώρα, 4, για να είναι πιο εξειδικευμένα. Έτσι, να είναι πιο περιζήτητα. Πολύ σωστά. Και μάλιστα, να είναι πιο περιζήτητα. Επειδή, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε καλή επικοινωνία. Μας λυπεί το γεγονός, και δεν αφορά μόνο την Άρτα, αφορά όλη την Ελλάδα. Ναι, έτσι είναι. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Μάλιστα. Αυτό σίγουρα. Ένα σχόλιο θέλω για τη Σύνοδο Κορυφής. Δεν έχουμε καλή επικοινωνία. Ένα σύντομο σχόλιο θέλω, κύριε Στήλιο, για τη Σύνοδο Κορυφής και τα αποτελέσματά της. Ένα όσο πιο σύντομο γίνεται σχόλιο. Ακούστε. Μετά τα αποτελέσματα της Σύνοδο Κορυφής, αυτό το οποίο καταγράφουμε είναι μια δυσαρέσκεια από την τουρκική πλευρά. Επίσης καταγράψαμε μια αντίδραση από την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία και αυτή θέλει να παρουσιάσει ότι δεν πήγε καλά η Σύνοδος Κορυφής. Άρα βλέπουμε μια ταύτιση της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ με τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Αυτό εμάς μας λέει ότι κάτι καλό βγήκε από τη Σύνοδο Κορυφής. Όταν το αρχικό κείμενο ήταν διαφορετικό, το τελικό κείμενο ήταν πολύ καλύτερο σαφώς. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Τα συμφέροντα είναι πολλά, το έχουμε ξαναπεί. Τα συμφέροντα είναι πολλά και των εταίρων μας τα συμφέροντα είναι πολλά με τους Τούρκους. Τι λέτε? Άρα, το τελικό κείμενο ναι. είναι η τρίτη έκδοση, η τρίτη version του, που προήλθε και προήλθε μετά από τις παρεμβάσεις ναι. του Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά από διάλογο, από συζήτηση. Για μας παραμένει η εξής κατεύθυνση και η εξής γραμμή. Κυρίαρχο είναι το διεθνές δίκαιο. Χρησιμοποιούμε το διεθνές δίκαιο ως όπλο, κινούμαστε στη βάση του διεθνούς δικαίου. Συζητάμε μόνο την υφαλοκρηπίδα και τη ρύθμιση των ΑΟΣ. Συζητάμε μόνο την υφαλοκρηπίδα και τη ρύθμιση των ΑΟΣ. Να δούμε μέχρι τέλος τι θα γίνει σε αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, βέβαια. Με το διάλογο. Το θέλουμε όμως σε αυτά τα ζητήματα και έχουμε αναγκάσει την Τουρκία, αυτή η οποία αμφισβητούσε, ήταν ταραξία στο τελευταίο διάστημα και συνεχώς είχαμε μια αντινόμενη προκλητικότητα απέναντι μας, να οδηγηθεί σε αυτό που εμείς λέγαμε από την αρχή, κάτω από το διεθνές δίκαιο. Εκεί λοιπόν θέλουμε την Ελλάδα με τις διεθνείς μας σχέσεις, με τις συμμαχίες μας, βάζοντας μπροστά το διεθνές δίκαιο, έτσι να κερδίζει πάντοτε περισσότερα και σίγουρα δεν θα επιτρέψουμε σε καμιά περίπτωση την ανατροπή του στάτους quo της ευρύτερης περιοχής. Ένα υστερόγραφο τώρα. Αυτό με τη Ζαρούλια ήταν αναγκαίο να γίνει, ήταν αναγκαίο η σύζυγος του Μιχαλολιάκου, η Ζαρούλια, πρώην βουλευτής, να διοριστεί μετακλητή στην Ελληνική Βουλή ελάχιστες μέρες πριν την απόφαση του Δικαστηρίου για τη Χρυσή Αυγή. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Γιατί μιλήσατε ότι διορίστηκε. Έγινε χρήση μιας διάταξης που υπάρχει στον κανονισμό της Βουλής, η οποία διάταξη ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση στον κανονισμό της Βουλής. Είχε καταργηθεί πριν, ναι, επανήλθε από το ΣΥΡΙΖΑ, ναι. ναι. Λοιπόν, επανήλθε από το ΣΥΡΙΖΑ, είχε άρα λοιπόν τώρα, έγινε χρήση ναι. μια διάταξη. Διάταξη που υπάρχει στον κανονισμό της Βουλής. Η Βουλή, ο πρόεδρός της, είναι υποχρεωμένος να ενεργεί
και να τηρεί σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής. Συμφωνώ και εγώ σε αυτό το οποίο λέτε και ξέρετε πολύ καλά ότι αν υπάρξει καταδίκη της Χρυσής Αυγής στο παραμένουμε το... Ως εγκληματική οργάνωση. Ναι. Μέρες αυγής της Ξύνης, λοιπόν, δεν θα έχει δικαίωμα να κάνει χρήση αυτή της διάταξης. Άρα λοιπόν, δεν πρόκειται για διορισμό να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για τους πολίτες που έγινε ούτε από την κυβέρνηση, μάλιστα, ούτε από τον πρόεδρο της Βουλής, ούτε από το Προεδρείο της Βουλής. Έγινε χρήση ενός δικαιώματος που της έδινε ο κανονισμός της Βουλής. Σας ευχαριστώ κύριε Στήλιο. Έχουμε κακό ήχο. Την επόμενη φορά, μακάρι να το επιτρέπει ο κορονοϊός, θα μιλήσουμε από εδώ, ζωντανά, στο στούντιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ξέρετε ότι για εμάς, για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είναι οδηγία από την κοινοβουλευτική μας ομάδα να μην έχουμε παρουσίες σε κλειστούς χώρους, σε τηλεοπτικά στούντιο. Σωστή είναι αυτή η οδηγία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στήλιο, για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να μου αφήσετε να πω μια καλή είδηση για την περιοχή. Ναι, πείτε την και κλείνουμε. Λοιπόν, έχουμε μια θετική είδηση που αφορά τον ορεινό όγκο της Άρτας. Πολύ αφορά ωραία. Δύο δήμους, το Δήμο Κεντρικό Τζομέρκων και το Δήμο Γεωργίου Καρασκάκη. Δόθηκε μια επιχορήγηση 500.000 ευρώ στο Δήμο Κεντρικό Τζομέρκων για τα σχολικά κτίρια, ναι, για κατανασκευή οικίσκων, για την κατασκευή παραδοσιακών οικίσκων και μη, και για την τουριστική προβολή της περιοχής. Είναι μια έκτακτη επιχορήγηση που είναι απότοκος και απόρρια και της επίσκεψης του Πρωθυπουργού το περασμένο καλοκαίρι στα Τζουμέρκα. Πολύ Η ωραία. Δεύτερη θετική είδηση είναι για το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη. Υπήρξε τροποποίηση σε παλιότερη απόφαση του Υπουργείου, Υπουργείου Εσωτερικών, και υπήρξε και μια αύξηση στα κονδύλια από 150.000 ευρώ στα 430.000 ευρώ για την κατασκευή γηπέδων 5x5. Πολύ ωραία. Θα σκευαστούν σε 4 ή 5 χωριά του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, γήπεδα 5x5, μετά και την αύξηση του προϋπολογισμού, η οποία έγινε τώρα Στήλιο, από αυτή εδώ την κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι για την ανάπτυξη του ορεινού όγκου και περιμένουμε να γυρίσουμε στη νέα κανονικότητα για να έχουμε και επισκεψιμότητα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, πάμε στο Δήμο Ιωαννιτών. Καθαριότητα σε 10